ερώτηση προχθές σχετικά με τα νοσήλια. Αφορούσε δηλαδή ένα παρεμφερές θέμα για το οποίο σήμερα ερωτηθήκατε κατά επανάληψη. Διαβάζω τα πρακτικά και δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ρωτάει κάποια στιγμή ο κ. Νικολόπουλος και δεν πήγαν να πληρώσουν ούτε τότε που ήταν κοινοφιλές στο ίδρυμα και εκεί στην εξαστική λέει είναι ανώνυμη εταιρεία. Είναι αυτή τη φορά θα διαβάσετε ολόκληρα. Όχι. Αυτή τη φορά θα διαβάσετε ολόκληρα. Την άλλη φορά δεν διαβάσετε το άλλο που σας έχει. Το επισήμανα. Οι άλλοι ας διαβάσουν το άλλο. Γιατί το κάνετε αυτό. Όχι. Εγώ στον κύριο Κεφαλογιάννη απευθύνομαι. Αυτή τη στιγμή. Ξέρω τη σοβαρότητα. Ο κάθε συνάδελφος έκανε χρήση εγγράφων και συγκεκριμένων εδαφείων. Παράκληση. Σε μένα διαβάστε μόνο, το ολόκληρο. Σε μένα μόνο. Στον κύριο Κεφαλογιάννη μιλάω. Κάντε την παρατήρηση. Εντάξει. Δηλαδή όλοι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Εσύ αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, κύριε Κεφαλογιάννη. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και πρώτον δεν αλλάζω ούτε κόμμα και δεύτερον τα κατέθεσα τα πρακτικά την προηγούμενη συνεδρία. Θα δούμε σε κανένα συνάδελφο δεν κάνει την παρατήρηση όταν κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε. Επαναλαμβάνω μια παρατήρηση που έκανε την προηγούμενη συνεδρία. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να ρωτήσω με τον τρόπο μου. Λοιπόν. Γιατί φωνάζει. Πόσοι δικηγόροι είναι μαζεμένοι εδώ πέρα. Αφήστε με τον άνθρωπο που μιλάω, τον κύριο Κεφαλογιάννη μιλάω εγώ. Πολύ. Γιατί δεν πρέπει. Στην πρώτη φράση με διακόψατε. Ωραία. Να μηδενίσουμε τον χρόνο. Να μηδενίσουμε τον χρόνο, λοιπόν. Σας θέτω, κύριε Μάρτη, τα εξής. Ρωτάει ο κύριος Νικολόπουλος για τα νοσήλια κατά πόσο πρέπει να τα ζητήσει πίσω το Υπουργείο. Αυτή ήταν η ουσία η ερώτηση. Και κάπου κάνει αναφορά, γιατί εκεί στην εξαστική λέει είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ιδιωτική, είναι δημοσίου, όσον αφορά το χαρακτήρα του Ντινάν. Ο κύριος Χανθός στην πρωτολογία του επιλέξει, δεν αλλάζει ούτε κόμμα. Νομίζω ότι από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πλέον, αυτού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το είπατε και εσείς εξάλλου, έχει κινηθεί αυτή η αναζήτηση και είναι σε εξέλιξη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως είναι να επανέλθουμε για να δούμε την πρόοδο αυτής της διαδικασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Υπουργείο Υγείας ούτε επιχορηγεί, ούτε επιχορηγούσε στο παρελθόν το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Με αυτήν την έννοια, δεν τεκμέρεται δημοσία ζημία από τη μη καταβολή αυτών των νοσηλείων. Ασπάζεστε αυτή την άποψη του κύριου Υπουργού. Κοιτάξτε, για μένα ο δημόσιος χαρακτήρας υπό την έννοια του δημοσίου χρήματος συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι όταν κάτι είναι ιδιοκτησίας του δημοσίου, η άλλη περίπτωση είναι όταν το επιχορηγεί. Στον Τινά δεν συνέβαινε τίποτα από τα δύο. Μάλιστα. Άρα στην ουσία επιβεβαιώνεται αυτό που λέει και ο κύριος Υπουργός. Το επιβεβαιώνω. Απλά... Ότι δεν υπάρχει δημοσία τη ζημία του νοσοκομείου. Υπάρχει ζημία του νοσοκομείου, αλλά του νοσοκομείου, όχι του δημοσίου. Όχι, όσον αφορά τα νοσήλια. Συγκεκριμένα για τα νοσήλια, λέω. Η ζημία είναι του νοσοκομείου, όχι του δημοσίου. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ συγκεκριμένο. Σας το λέω αυτό γιατί εγώ κατέθεσα και στα πρακτικά την προηγούμενη φορά την άποψή μου ότι μετά και τη δημόσια παραδοχή του κυρίου Υπουργού, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι τη δημοσία ζημία για μα έχει υπάψει να υπάρχει. Για μας, προσωπικά μιλώντα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και για του υπόλοιπου. Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν λέει παρακάτω ότι επλήγει το δημόσιο συμφέρον. Δεν το λέει. Κύριε Πρόεδρε, είναι δική μου άποψη την καταθέτω στα πρακτικά. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Η υποχρέωση αληθεία υπάρχει σε όλου. Και πλήρω. Τα πρακτικά δεν τα διάβασε. Ναι, αλλά είπαμε όχι ολόκληρο. Ούτε κόμμα δεν άλλαξε, κύριε Πρόεδρε. Δεν σα λέω ότι αλλάξατε κόμμα. Μα κάνετε τότε σε αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή και εντυπώσει είναι εντυπώσει. Όταν λέει ο Ξανθό ότι το δημόσιο συμφέρον επλήγει. Γιατί δεν το λέμε. Το δημόσιο είναι για εντυπώσει. Το δημόσιο συμφέρον. Άλλο μια και άλλο το δημόσιο συμφέρον. Τα πάντα. Κύριε Κεφαλογιάννη, την έννοια του δημοσίου όλοι μπορούμε να κρίνουμε τι σημαίνει. Όλοι κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Πρόεδρε, ερωτών είμαι και όχι ερωτώμενος ούτε μάτυρας. Οφείλω να με προστατεύσετε. Δεν θα δεχτώ καμία ερώτηση από κανένα συνάδελφο. Ρωτώ τον κύριο μάρτυρα και περιμένω απαντήσεις. Με συγχωρείτε. Δεν κατάλαβα. Δεν θα μου αποδείξετε πώς θα ρωτήσω. Δεν κατάλαβα. Αναφέρομαι. Με το μάρτυρα γιατί ρωτώντα, γιατί ρωτάει έτσι. Όταν αυτό είχαμε, κάνετε. Κύριε Πρόεδρε, όταν. Εντάξει, ξέρω τι θα μου πείτε. Δεν βγάλατε κύχο. Τον παρατήρησα τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Αν και απόντα. Τον τρομάξατε. Τον τρομάξατε. Προσπαθήσω ξανά. Θα προσπαθήσω ξανά. Συνεχίστε, παρακαλώ. Συνεχίζω λοιπόν, κύριε Μάρτυρα. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την δημόσια παραδοχή. Την προσωπική, όπως την ερμηνεύω εγώ, λοιπόν, για να μην ερεθίζω τους συναδέλφους του κυρίου Ξανθού, ότι δεν τεκμέται πλέον δημοσία ζημία για τον Τινάν, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρείται λήξαν. Όσον αφορά τον Τινάν και μόνο. Αυτό σας είπα. Αυτό δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε κάτι σε αυτό. Συνεχίζω όμως όσον αφορά το εξής. Άκουσα και κάτι ερωτήσεις από συναδέλφους σχετικά κατά πόσο μπορεί να γίνει εκποίηση κινητών ή ακινήτων. Ενός ιδρύματος. Και σας ρωτώ, κύριε Μάρτης, επειδή είστε και νομικός, μπορεί να γίνει εκποίηση κινητών ή ακινήτων ενός κοινοφελούς ιδρύματος. Κοιτάξτε,
Είναι... Δεν είμαι, προφανώς δεν είμαι εξειδικευμένος πληστηριασμού, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε τους έχω δει, ούτε προσωπικά, ούτε ως επαγγελματίας. Δεν έχω υπόψη μου όμως καμία διάταξη νόμου που να το απαγορεύει. Το άκουσα που αναφέρθηκε πριν, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω. Θα σας θέσω εγώ λοιπόν συγκεκριμένες διατάξεις. Κάνει και εντύπωση, αλλά δεν είμαι ειδικός. Όχι μόνο δεν το απαγορεύει, το επιτρέπει και λέει και μάλιστα συγκεκριμένες διατυπώσεις δημοσιότητας. Είναι για την ακρίβεια. Όσον αφορά τα κινητά, είναι το άρθρο 101, παράγραφος 1 και 70 του αναγκαστικού νόμου 2039 του 39. Μισό λεπτάκι. Έχει μια συγκεκριμένη διάταξη, κύριε συνάδελφε. Και όσον αφορά την εκποίηση, είναι το 100 παράγραφος 2. Τόσο πάντως δεν υπάρχει διάταξη νόμου. Δεν έχω υπόψη μου κάποια τέτοια διάταξη νόμου. Όσον αφορά λοιπόν τα νοσήλια, για να πάμε λίγο και στην ουσία. Είχε σταλεί ένα έγγραφο από τον κύριο πρόεδρο 15 έκτου 2017 προς το ίδρυμα, το οποίο ρωτούσε. Ποιο πρόεδρο? Τον κύριο Παλωμένακη. Ναι, συγγνώμη, το πρόεδρο της Επιτροπής μας. Το οποίο ρωτούσε. Το πρώτο ερώτημα, εάν οι ασθενείς στους οποίους εν τέλει χορηγούνταν μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των νοσηλείων ενημερώνονταν ή όχι για το πρώτο εκπτώσεως ύψος της οφειλής τους. Η απάντηση του Ουντινάν, μετά από μία ημέρα, 15 του 17, θα είναι στη δικογραφία που αναφέρω, είναι ότι δεν διαθέτουμε κάποιο έγγραφο ή άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει αν οι ασθενείς προς τους οποίους χορηγούνται εν τέλει μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των νοσηλείων ενημερώνονταν ή όχι για το πρώτο εκπτώσεως ύψος της οφειλής τους. Πώς ερημηνεύεται την απάντηση αυτή του Ιδρύματος? Ερωτήθηκα και εγώ πριν αν ενημερώνονταν ή όχι. Και είπα εγώ κάνω επίκληση εγγράφων. Θεωρώ πολύ πιθανό κάποιοι να μην ενημερώνονταν. Θεωρώ ότι κάποιοι το ξέρανε και ήταν απλά θρασίες και το εκμεταλλεύονταν. Αλλά πιστεύω ότι υπήρχε και μια μεγάλη, έτσι όπως η δικιά μου εμπειρία στο νοσοκομείο, με οδηγεί στο να πιστεύω, να μην το ξέρω, αλλά να πιστεύω πολύ βάσιμα. Ότι υπήρχαν δηλαδή, πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν, κύριε Μάρτη, περιπτώσεις όπου κάποιος πήγαινε και του έλεγε, φεύγοντας, πόσο χρωστάω, 5.000, πάρε τόσα χωρίς να έχει ενημερωθεί, πόσο είναι το αρχικό. Όχι, βέβαια. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Φεύγοντας, κάποιος ο οποίος δεν τελείωνε η νοσηλεία του, του έλεγε, για παράδειγμα, το λογιστήριο, πόσο χρωστάω, 5.000. Γνώριζε πόσο ήταν το αρχικό ποσό, αν ήταν το αρχικό. Όχι, όταν ένας ασθενής έφευγε. Όταν ένας ασθενής έφευγε, πήγαινε να πάρει εισιτήριο και κάποιος τον ενημέρωνε τι χρωστάει. 10 δραχμές χρωστάω, 10 θα πληρώσω. Μάλιστα. Αν είχε γίνει μια έκπτωση προηγουμένως και δεν αποτυπωνόταν στο εισιτήριο που έπαιρνε, δεν θα την πλήρωνε προφανώς ο άνθρωπος. Πού να το ξέρει. Μάλιστα. Και πού να ξέρει αν είχε γίνει κάποια αναβάθμιση από αυτό που του καλύπτει το ταμείο του. Και πού να ξέρει αν δεν τον ενημερώσει κάποιος. Εγώ προσωπικά, και αυτό το λέω όχι ως αντιπρόεδρος του Ντινάν, ως ασθενής ο οποίος έχω νοσηλευτεί σε κάποια ιδιωτικά ιδρύματα, κάθε φορά που πάω να βγω, πάω στο λογιστήριο και ζητάω τι χρωστάω. Ό,τι μου λένε το πληρώνω. Άραστε. Δεν κάθομαι να ψάξω αν έπρεπε να πληρώσω και κάτι άλλο που δεν μου το είπανε. Κύριε Μάρτης, κάνουμε ένα σενάριο εργασίας. Πάμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, μάλλον σε μια δημόσια επιχείρηση, να μην χρησιμοποιήσω την ιδιωτική. Και ζητάμε εκτόσεις. Ζητάμε ενδεχομένως κάτι σε προσφορά. Σε πάει δημόσια κάτι... επιχείρηση. Σε μη δημόσια. Σε μη δημόσια. Έτσι. Σε μη δημόσια επιχείρηση. Και μετά από κάποιο καιρό αυτή η επιχείρηση έχει κάποια οικονομικά προβλήματα. Και ενδεχομένως ασκείται και ποινική δίωξη κατά των στελεχών της επιχείρησης. Αυτός ο οποίος έλαβε την έκπτωση. Σε οποιαδήποτε μιλάμε μη δημόσια επιχείρηση. Θεωρείτε, κατά τη γνώμη σας, επειδή αναφέρομαι σε νομικό, ότι μπορεί να έχει κάποια ποινική ευθύνη? Με ρωτήθηκα και πριν και είπα δεν το ξέρω αυτό. Εξαρτάται τις συνθήκες με τις οποίες έγινε αυτό. Αν ο άνθρωπος όταν νοσηλεύτηκε είχε την αίσθηση ότι χρεώθηκε για 10 ευρώ και πλήρωσε 10 ευρώ, δεν νομίζω ότι έχει. Γιατί τα περισσότερα ποινικά για τα οποία συζητάμε, που είναι οικονομικής φύσεως, αυτό το ξέρω από τις γενικές μου γνώμες, απιστίες, επεξαιρέσεις και τέτοια πράγματα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω δεν κάνω λάθος, θέλουν δόλο. Ακριβώς. Όχι απλά ζημία, αλλά και εσύ που έχεις δεχτεί, έχεις κάνει την υπεξαίρεση, την απιστία και ό,τι άλλο έχεις κάνει, την ηθική αυτουργία σε όλα αυτά, πρέπει να έχεις δόλο να το κάνεις. Να σας πω ένα παράδειγμα έτσι για να θυμίσουμε και λίγο. Μισό λεπτάκι. Πάω σε ένα πολυκατάστημα και μου κάνει μια έκπτωση κάποιος σε ένα παντελόνι που αγοράζω. Πάει και σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο και ένα πέμπτο και ένα δέκατο. Κάποια στιγμή έχει οικονομικά προβλήματα αυτό το πολυκατάστημα, ασκείται ποινική πράγματι δίωξη και στην διοίκηση. Εγώ λοιπόν που έλαβα την έκπτωση, εγώ που έλαβα ενδεχομένως και την προσφορά, ένα συν ένα δώρο τα παντελόνια. Το παράδειγμα που σας έδωσα το συγκεκριμένο. Έχω κάποια ποινική ευθύνη? Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Είμαι υποχρεωμένος να δικαιολογήσω την παρέμβασή μου προηγουμένως, κύριε Κεφαλογιάννη. Λέω είμαι υποχρεωμένος να δικαιολογήσω την παρέμβασή μου προηγουμένως, γιατί
Με συγχωρείτε. Να πω. Να μην μια, το πω. Μια φράση ξεκίνησε και αμέσως με διακόψατε. Τώρα θέλετε να διαβάσετε κομμάτι της απάντησης, να καλέσουμε τον κύριο Ξανθό εδώ να μας δώσει τις διευκρινήσεις του. Α. Να μην ερμηνεύουμε τον κύριο Ξανθό. Δεν μπορεί να απαντήσει ο κύριος Ευαλογιάννης, υποχειδαιμονία είναι δηλαδή. Αφήστε το τώρα. Να έρθει ο κύριος Ξανθός να μας πει πώς το θεωρεί και τι έχει κάνει. Καθήκον αλήθειας έχουμε όλοι και πλήρους, ας πούμε, παραθέσεις γεγονότων. Αμέσως μετά, στη σελίδα 143. Συνήγορος του κυρίου Ξανθού. Όχι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το διαβάσω. Ξέρετε γιατί. Να σας πω γιατί. Σε κάθε τι που γίνεται εδώ μέσα, αποκαθιστάτε, εσείς αποκαθιστάτε το δίκαιο, έτσι νομίζετε. Αυτός είναι ο ρόλος του πρόεδρου της Επιτροπής. Η πραγματικότητα. Έγινε παραποίηση αυτού που διάβασε. Ας πάρει ένας άλλος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ και ας διαβάσει το. Όχι ο πρόεδρος. Όποιος άλλος συνάδελφος θέλει, ας πάρει να διαβάσει. Δεν είναι ρόλος του πρόεδρου αυτό. Δεν είναι ρόλος του Προέδρου. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Θέλω να δικαιολογήσω την παρέμβασή μου. Δεν άλλαξα, θα είχε δεν άλλαξα νόημα, τίποτα. Είμαι σίγουρος. Καταλαβαίνω πραγματικά. Είμαι σίγουρος, δεν θα άλλαξα είχε τίποτα. Νόημα η παρέμβασή σας. Να σας πω. Αν άλλαζα. Η λέξη ολόκληρο είναι η λέξη κλειδί. Λοιπόν, η κύριε, λέξη ολόκληρη. Κύριε Πρόεδρε, η δήλωσή του όμως έχει εδώ και συνέχεια. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κύριος Νικολόπουλος αναφέρει κάποια ονόματα. Ποτέ διάβασε ποτέ όλο τον κατάλογο των ονομάτων. Δηλαδή, μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία ερωτά. Όχι, αλλά είναι διαφορετική φύση. Να γίνει επίκληση. Διαφορετική φύση ω θέμα είναι αυτό. Προσέξτε, γιατί εσείς φύγετε ένα υπουργό. Επειδή είστε και καλός συνάδελφος. Στα δικαστήρια ζητάνε ποτέ να διαβάσουν ποτέ όλο το έγγραφο. Θα το είχα τελειώσει. Έχει δικαίωμα. Αναφέρει ο υπουργός ότι το δημόσιο συμφέρον δεν επλήγει. Ναι, στην αμέσως επόμενη παράγραφο. Πρόεδρε, αυτό θέλω να πω. Έχετε δικαίωμα να μου θέλετε κάνετε. Θέλετε να το πείτε. Δικαίωμά σας να μην το πείτε. Προσέξτε, αλλά και εγώ έχω δικαίωμα να το πω. Έχετε δικαίωμα να μου κάνετε οποιαδήποτε. Επειδή το ξανακάναμε σε συζήτηση την προηγούμενη φορά. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δικαίωμα να μου κάνετε οποιαδήποτε. Μισό λεπτό. Οποιαδήποτε παρέμβαση αν. Να το δω και απανάποδα. Παρέλασα, άλλαζα όσον αφορά την κατάθεση. Από τη στιγμή που δεν άλλαξα ούτε κόμμα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίθεση. Το λύσαμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας είπα ότι αλλάξαμε τέτοια. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Νικολόπουλος χρησιμοποίησε ψευδώς έγγραφο του Ερυθρού Σταυρού για να δικαιολογήσει δήθεν επιδίωξη για έσπραξη νοσηλείων από το Ρίκος Δινάν. Το έφερε και σε εσάς. Το κατέδειξα ότι είναι ψευτικό, ότι είναι παραπλάνηση. Ναι. Δεν είδα να το κάνετε καμία παρατήρηση στον κύριο Νικολόπουλο. Με συγχωρείτε. Το δεχτήκαμε, ξέρω που αναφέρεστε, στα 200 ευρώ. Βεβαίως. Το δεχτήκαμε όλοι με παρέμβαση δική μου, δεν το θυμάστε καλά, ότι αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Το είπα, εγώ παρέμβασα. Είπατε πολύ ωραία. Το είπατε έτσι. Τι κακά το μάτωρα, δηλαδή. Παραπλάνηση ολόκληρη επιτροπή. Έφερε εδώ έγγραφο το οποίο ήταν για άλλο νοσοκομείο και πέρασε αυρόκη πω είπε. Και να σα πω και κάτι για να ξέρετε γι' αυτό. Την άλλη μέρα στην επίκαιρη ερώτηση που έκανε στον κύριο Ξανθό. Αυτό το έγγραφο χρησιμοποίησε. Κακώς. Για να δεν δείξει ξέρω. Δεν ήμουν ότι δίθεν από κάποιους διεκδικούν και από κάποιους δεν διεκδικούν. Αυτό το ίδιο έγγραφο το χρησιμοποίησε τρεις μέρες εδώ μετά. Εδώ στην Επιτροπή της οποίας γνωρίζω ότι τα πεπραγμένα, σας βεβαιώνω και σας θυμίζω ότι εσείς παρενέβητε, τονίσατε τη διαφορά και τη διάκριση και αμέσως μετά μπήκα εγώ στη συζήτηση και είπα ότι έχετε δίκιο και το δεχτήκαμε όλοι. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Γιαννακίδης.